Καλημερίζω την Αντιδήμαρχο Πολεοδομίων στην κυρία Στέλλα Αρχοντάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Κυρία Αρχοντάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Πώς είστε? Καλή εβδομάδα να έχετε. Για όλους, αμήν. Λοιπόν, το προηγούμενο διάστημα είχαμε την παρέμβαση του Δημάρχου, είναι το ένα ζήτημα, για το θέμα των οφειλών των πολιτών προς το Δήμο με την επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζητώντας άμεση λύση σε ένα πρόβλημα που τίνει να πάρει διαστάσεις, και ζητά την τροποποίηση του πλαισίου ρυθμίσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πολιτών προς τους Δήμους, περιγράφει το μέγεθος του προβλήματος, ζητά την επαναφορά της ρύθμισης των εκατοδόσεων, τη δυνατότητα διαγραφής του συνόλου των προσαυξήσεων στην εφάπαξη εξόφληση της οφειλής. Απλά το υπενθυμίζω κάνοντας τον πρόλογο για αυτή τη συζήτηση. Προοδευτική διαγραφή του ποσοστού των προσαυξήσεων ανάλογα με τον τελικό αριθμό των δόσεων κάθε ρύθμισης, περιορισμό του ύψους των προσαυξήσεων έτσι ώστε να μην υπερβαίνει το 100% της αξίας του αρχικού κεφαλαίου. Είχε προηγηθεί εκείνη η συζήτηση που είχαμε κάνει με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Αγρυπανάκη, λέγοντάς μας τι γίνεται, πώς γίνεται και ποιες είναι οι εντολές του κεντρικού κράτους προς τους Δήμους όλης της χώρας αναφορικά με την ίσπραξη των οφειλών. Την ίδια ώρα παρατηρείται μια αυξημένη κίνηση σε ό,τι έχει να κάνει με οφειλές που εκκρεμούν από τους δημότες και στα γραφεία της πολεοδομίας, κάτι που καταγράφεται και από το ρεπορτάζ, μια αυξημένη κίνηση και με ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να ρωτήσουν τι, πώς, γιατί μέχρι σήμερα ενδεχόμενα δεν έχουν είτε λόγο ανέχειας, οικονομικής ανέχειας, είτε δεν πήραν χαμπάρι ότι εκκρεμούν από τη δική τους την πλευρά οφειλές προς το Δήμο Ηρακλείου. Ναι. Πολύ σωστά κυρία Δουλειαράκη, τα είπατε. Αναφέρατε το ιστορικό, είναι όμως αυτή η κίνηση η δεύτερη του Δημάρχου Ηρακλείου που προσπαθεί να ελαφρύνει τους δημότες μας. Η πρώτη κίνηση ήταν η επιστολή προς το ΙΠΚΑ για την επαναφορά της κατηγορίας 5 όσον αφορά τα φέρετα, που είχε ζητήσει πάλι από τον Υπουργό να επαναφέρει την κατηγορία 5 έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να τακτοποιήσουν όσοι δεν έχουν τακτοποιήσει μέχρι σήμερα, είτε γιατί δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα, είτε γιατί τους είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι αφού είχαν ενταχθεί στον νόμο Τρίτη, άρα δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάτι περαιτέρω, είτε διότι είχαν πάρει ρεύμα, που κι αυτό ήταν κάτι που τους έκανε να νομίζουν ότι δεν χρειάζεται πια κάποια άλλη ενέργεια. Για το θέμα του Υπουργείου Οικονομικών, όπως είπατε, έχετε μιλήσει με τον κύριο Αγρυμανάκη, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Πράγματι, ο Δήμαρχος προσπαθεί και σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, όσον αφορά τα πρόστιμα των αυθαιρέτων, αν επανέλθει η κατηγορία 5, που σημαίνει ότι μπορούν να τακτοποιήσουν όσοι έχουν εξ ολοκλήρου αυθαίρετα ή υπέρβαση της οικοδομικής άδειας, αν υπήρχε άδεια, πάνω από 40%. Αυτό θα αν επανέλθει με τον νόμο, θα πρέπει να μπορέσουν να τακτοποιήσουν αφενός και αφετέρου το πρόστιμο να πληρωθεί σε 80, 60, 80% δόσεις όσες νομίζει το Υπουργείο ότι μπορεί. Θέλω να διευκρινίσω ότι η ένταξη στο νόμο για την τακτοποίηση είναι πολύ πολύ φθηνότερη από ότι τα πρόστιμα τα αυθαίρετα. Γιατί τα πρόστιμα είναι το πρόστιμο ανέγερσης και το πρόστιμο διατήρησης. Αυτό υπολογίζεται με τα τετραγωνικά επί την τιμή ζώνης. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα και ένα σπίτι 100 τετραγωνικών που είναι στη ζώνη των 1.100 ευρώ αντικειμενικής αξίας έχει 110.000 πρόστιμο ανέγερσης και 55.000 κατέτος πρόστιμο διατήρησης. Γι' αυτό τις προηγούμενες μέρες ακούσατε, όταν άρχισαν δηλαδή να κοινοποιούνται να επιδίδονται τα πρόστιμα, ακούσατε κάποια πολύ μεγάλα νούμερα.
πραγματικά οι άνθρωποι καταλαβαίνουμε όλοι ότι σήμερα είναι αδύνατον, τους περισσότερους τουλάχιστον, να ανταποκριθούν σε αυτό. Πρέπει όμως να ενεργοποιηθεί πάλι ο νόμος, ο οποίος καταργήθηκε το 21 ή το 22, δεν θυμάμαι ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουν να τακτοποιήσουν. Η αλήθεια είναι ότι τα οικονομικά προβλήματα και η ακρίβεια μαστίζουν τον κάθε ένα από εμάς, την κάθε ελληνική οικογένεια, και εξού δημιουργούνται και αυτά τα θέματα. Κυρία Αρχοντάκη, είσαστε γνώστης πραγματικά αυτού του αντικειμένου, και με τα αυθαίρετα και με τα πρόστιμα, και από την επαγγελματική σας τη ζωή και με την ενασχόλησή σας με τα δημοτικά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Δεν φαντάζομαι ότι είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν να τακτοποιήσουν, δεν θέλουν να νομιμοποιήσουν, γιατί έχουν δύο επιλογές, ότι δεν θέλουν να πληρώσουν. Το ζητούμενο είναι βέβαια από την άλλη, ότι δεν έχουν και να πληρώσουν, και εν πάση περιπτώσει και η ίδια η πολιτεία δεν θα έπρεπε, επειδή εκείνη άφησε το θέμα με τα αυθαίρετα, να επεκταθεί σε αυτό το ρυθμό, για γνωστούς λόγους, έτσι, για ψηφοθερικούς λόγους στο παρελθόν, να κάνει και εκείνη το δικό της το βήμα, διότι τελικά τα σπίτια ή ένα σπίτι που είναι αυθαίρετο είναι βραχνάς για έναν, και αυτό το βραχνά τον πάει και στην επόμενη γενιά, στα παιδιά του και στα εγγόνια του. Πολύ σωστά κυρία Δουλγεράκη, πραγματικά, και εγώ αυτό θέλω να τονίσω τώρα από την εκπομπή, ότι η αναστολή, ας πούμε, που υπάρχει αυτή τη στιγμή της επιδόσεως των προστήμων, με την ενέργεια που έκανε ο Δήμαρχος, ο οποίος νομίζω ότι θα προχωρήσει παραπέρα, δηλαδή θα συναντηθεί με τον Υπουργό, θα πιέσει σε αυτή την κατεύθυνση, δεν σημαίνει άφεση. Αυτό θα εξακολουθήσει, δηλαδή αν δεν γίνει τακτοποίηση των αυθαιρέτων, στα οποία έχει βεβαιωθεί το πρόστιμο, δυστυχώς θα βεβαιωθεί το πρόστιμο και ο Δήμος είναι αναγκασμένος με τους νόμους που ισχύουν τελευταία και τον υποχρεώνουν να πάει παρακάτω, δηλαδή με αναγκαστικά μέτρα να εισπράξει. Γι' αυτό καλό και από εδώ, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία, όσοι μπορούν τουλάχιστον μέχρι σήμερα, όσα τετραγωνικά επιτρέπεται με το σημερινό νόμο όπως ισχύει, να τα τακτοποιήσουν, να ενταχθούν στον νόμο, να τακτοποιήσουν ή να νομιμοποιήσουν όπου μπορούν, γιατί ξέρετε υπάρχει και η νομιμοποίηση σε περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή δόμησης στο οικόπεδο. Αυτή είναι κανονική νομιμοποίηση, είναι σαν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια. Ή να τακτοποιήσουν σύμφωνα με τον νόμο, γιατί τώρα όπως βλέπετε που έχει αρχίσει το ηλεκτρονικό σύστημα διασύνδεσης των υπηρεσιών, των Υπουργείων με τις υπηρεσίες στον Δήμο, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια να ξεφύγουν. Ο νόμος και στην περίπτωση των οικονομικών, όπως είπατε προηγουμένως, της Αντιδημαρχίας των Οικονομικών, επιβάλλει στους Δήμους να εισπράξουν, που αυτό σημαίνει ότι προβλέπεται τιμωρία για αυτούς που δεν θα κινήσουν τη διαδικασία. Ή στους υπαλλήλους ή στον ίδιο το Δήμο. Αφού όμως υπάρχει αυτή η ευκαιρία της τακτοποίησης, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να γίνει και αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουν να πουλήσουν, να μεταβιβάσουν στα παιδιά τους, να ενοικιάσουν, διότι μετά από λίγο αυτό το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, αν είναι ή όχι νόμιμο, τακτοποιημένο κτλ., θα μπει παντού. Άρα δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα στο μέλλον. Μάλιστα. Ενδεχόμενα βέβαια η πολιτεία να το έβλεπε και λίγο πιο διαφορετικά από τη δική της την πλευρά, από τη στιγμή που έχει την κύρια ευθύνη για όλη αυτή την κατάσταση, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αυθαίρετα, γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός, να πάρει άλλες πολιτικές αποφάσεις έτσι ώστε να επιληθούν θέματα, να μην σκεφτόμαστε μόνο ότι ξέρετε εμείς είμαστε οι αφαιρέγγυοι, εμείς έχουμε το μεγάλα προβλήματα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή όλα τα υπόλοιπα. Γνωρίζουμε ποια είναι τα θέματα, ούτως ή άλλως τα οποία έχουν προκύψει, τα οποία προκύπτουν, τον τρόπο που λειτουργούσαν παλαιότερα και
και οι παππούδες και οι πατεράδες μας εν μέρη, αλλά νομίζω ότι και η πολιτεία οφείλει από τη δική της την πλευρά να βάλει λίγο νερό στο κρασί της, κυρία Αρχοντάκη. Τώρα εσείς λέτε ότι, να, εμένα μου αρέσει αυτό που λέτε, ότι ξέρετε ή το ακούω θετικά. Προς το παρόν έχουμε κάνει μία παύση σε ό,τι έχει να κάνει με την επίδοση προστίμων, ως οφείλουμε να το κάνουμε, ή έχουμε την εντολή από το κεντρικό κράτος ως Δήμος Ηρακλείου, μέχρι να δούμε οι κινήσεις της Δημοτικής Αρχής, τι μπορεί να επιφέρουν, να γίνει επαναφορά ρυθμίσεων νόμων κλπ. Λέτε ότι είναι προτιμότερη η τακτοποίηση, η νομιμοποίηση και φθηνότερη ως λύση σε σχέση με τα πρόστιμα, αλλά και πάλι όλα αυτά για τις μέρες μας είναι δυσθεώρητα νούμερα και το ξέρετε, το αντιλαμβάνεστε μέσα στην κοινωνία. Κυρία Δουλκεράκη, η νομιμοποίηση, η τακτοποίηση με βάση το νόμο είναι η υποπολαπλάσια των προστίμων και προβλέπονται 100 δόσεις, οπότε πραγματικά... Και ο νόμος αυτός λειτουργήσε από το 2011 αρκετά καλά, πάρα πολλά, χιλιάδες ακίνητα έχουν ενταχθεί στο νόμο. Πραγματικά από το Δήμο κάνουμε ό,τι μπορούμε, με μπροστάρι βέβαια το Δήμαρχο. Θέλω όμως να σας πω ότι και η πολιτεία τελευταία που έχει ξεκινήσει τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, που είμαστε μία από τις πόλεις που εκπονούμε ένα τέτοιο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο και είμαστε υποχρεωμένοι να το έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τέλος, σε 2 χρόνια, από το 23 τον Αύγουστο που υπογράφηκε η σύμβαση μέχρι τον Αύγουστο του 25. Έκανε μια διακοπή και δεν σας ακούσαμε. Έως τον Αύγουστο το 2025, 2 χρόνια, ότι ναι, 2 χρόνια. Θα πρέπει να έχει, τι ακριβώς είπατε? Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο είναι το παλιό γουπουσού που λέγαμε, που όμως το γουπουσού ήταν σε περιορισμένο κύκλο γύρω από ένα οικιστικό σύνολο. Τώρα όμως το τοπικό πολεοδομικό καταλαμβάνει ολόκληρη τη δημοτική ενότητα, όπου θα δοθούν χρήσεις γης, όροι δόμησης κτλ. Όμως είναι πολύς ο χρόνος για να το περιμένουμε αυτό, για την τακτοποίηση δηλαδή, το λέω για τους δημότες μας. Καλύτερα να ενταχθούν στο νόμο όσοι μπορούν τώρα. Εγώ πιστεύω, επειδή πιέζει και το τεχνικό επιμελητήριο και ο Δήμος μας, ότι μπορεί να γίνει. Δεν θέλω να είμαι προάγγελος, γιατί δεν ξέρω τι σκέφτεται το Υπουργείο, όμως ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση ούτε στις ερωτήσεις των βουλευτών. Τι θα γίνει με την κατηγορία 5? Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, σε περίπτωση που, ξέρετε, κάποιος ενταχθεί μέσα στο νόμο για την τακτοποίηση είτε την νομιμοποίηση και έχει πάρει τον αριθμό πρωτοκόλλου και φαίνεται ότι έχει καταθέσει την ένστασή του, την αίτησή του, όχι την ένσταση, την αίτησή του για να ενταχθεί στο νόμο και να κάνει ένα από τα δύο και έχει πληρώσει το παράβολό του, φεύγοντας και πηγαίνοντας παρακάτω σε χρόνο, έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει αυτή την διαδικασία και να την κάνει σε ένα βάθος χρόνου και να φαίνεται ότι είναι ενταγμένος χωρίς να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα των προστίμων, ή συνεχίζει να πληρώνει και εφόσον γίνει κάποια αλλαγή μπορεί να τύχει και εκείνων των εκπτώσεων που ενδεχόμενα, και το τονίζω αυτό, εις διπλόν το ενδεχόμενα, αποφασιστεί από το κεντρικό κράτος, γιατί πάντα η κατοικία είναι η αγελάδα που αρμέγει σε τον ιδιοκτήτη ενός σπιτιού. Πολύ σωστά, γιατί το ακίνητο είναι ακίνητο, το βρίσκεις εύκολα. Τα κινητά είναι το πρόβλημα. Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να πω ότι όσοι ενταχθούν στον νόμο και όσοι έχουν ενταχθεί και δεν έχουν ενημερώσει την πολεοδομία, διότι δυστυχώς βλέπουμε και αυτό το φαινόμενο, να έχουν ενταχθεί στον νόμο των τακτοποιήσεων και τις τακτοποίησεις και να μην έχουν ενημερώσει την πολεοδομία. Άρα για την πολεοδομία είναι ακόμα αυθαίρεση. Μα δεν θεωρείτε... Πρέπει, λοιπόν... Μισό λεπτό. Μα δεν θεωρείτε αυτονόητο ότι από τη στιγμή που κάνεις αυτή σου την αίτηση, ότι πας σε ένα μηχανικό, ότι εντάσσεσαι μέσα σε αυτό το νόμο που έχει αριθμό πρωτοκόλλου, ότι το σύστημα άμεσα ενημερώνει και τον οικείο Δήμο, την πολεοδομία του οικείου Δήμου, ότι είσαι ενταγμένος? Όχι, κυρία Δουλγεράκη, δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό, γιατί δεν υπάρχει πλατφόρμα
κεντρική που να ξέρει ότι έχουν καταγραφεί τα κίνητα και να κάνει αμέσως το συνδυασμό, διότι μιλάμε εδώ για κίνητα αυθαίρετα της δεκαετίας του 90 και μετά βέβαια, αλλά τα παλαιότερα είναι και από τη δεκαετία του 80, τη δεκαετία του 90. Πρέπει λοιπόν όσοι εντάσσονται στον νόμο των τακτοποιήσεων και ξέρουν ότι έχουν πρόστιμο, ότι έχουν να πληρώνουν πρόστιμο, γιατί υπάρχει καταγραφή και το ξέρουν, έχουν ειδοποιηθεί γι' αυτό, να έρχονται στην πολεοδομία και να λένε εγώ, αυτά είναι τα έγγραφά μου, εκείνη ο μηχανικός τους, έχω ενταχθεί στον νόμο των τακτοποιήσεων, για να σταματήσουν τα πρόστιμα, γιατί έτσι θα μπορέσει η πολεοδομία μετά να ελέγξει αν όντως έχουν μπει στην τακτοποίηση και αν είναι συνεπείς στις δόσεις. Τώρα, εντάξει, το κρίσιμο ερώτημα το οποίο έρχεται από ακροατή που σας ακούει είναι, μα εφόσον εγώ το δηλώνω, ας πούμε, στο Ε9, καμία σχέση. Όχι, η αριστερά δεν ξέρει τι πει η δεξιά. Όχι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτή την τελειότητα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ότι το δηλώνει στο Ε9 δεν σημαίνει ότι το ξέρω εγώ από την πολεοδομία. Γιατί, ξέρετε, υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα. Η πολεοδομία δεν μπορεί να μπαίνει μέσα στο Gov ή στην όποια πλατφόρμα και να ελέγχει με τους κωδικούς. Ωραία. Δεν έχουμε Ρωτάω λοιπόν το εξής. Δεν υπάρχει η πλατφόρμα, άρα λοιπόν εγώ ως πολίτης, είτε μέσω του μηχανικού, μέσω του γραφείου του που έχω κάνει αυτή την αίτηση, είτε εγώ μεμονωμένα έρχομαι για να ενημερώσω την πολεοδομία και να καταθέσω τα σχετικά έγγραφα ότι έχω ενταχθεί στον νόμο, στην τακτοποίηση κλπ. Εφόσον γίνει αυτό, εάν έχω ένα πρόστιμο εγώ από εσάς που είναι, ας πούμε, της τάξης, για παράδειγμα το φέρνω, των 10 ή των 15.000 ευρώ, από τη στιγμή που θα φέρω αυτό το χαρτί, σημαίνει ότι εγώ σε ποιο καθεστώς μπαίνω, γλιτώνω το πρόστιμο, μπαίνω σε μια άλλη διαδικασία, υπάρχουν ρυθμίσεις, τι ακριβώς γίνεται, αλλά με βεβαιωμένο το πρόστιμο. Τα πρόστιμα, κυρία Δουλγεράκη, διαγράφονται τα πρόστιμα. Εφόσον ενταχθώ στον νόμο, διαγράφονται τα πρόστιμα. Ακριβώς. Ναι. Πάρα πολλές διαγραφές έχουμε κάνει κατά καιρούς. Επίσης πρέπει να σας πω ότι επειδή είναι παλιά τα αφαίρετα, πολλές φορές θα διαπιστώσει κάποιος ότι τα πρόστιμα έχουν καταλογιστεί σε άνθρωπο, σε πρόσωπο που δεν υπάρχει σήμερα, είτε γιατί έχει αποζημίσει, είτε γιατί έχει μεταβιβάσει το ακίνητο, και πρέπει και εκεί να γίνει η σωστή ενημέρωση του φακέλου. Και θέλω να πω τώρα ότι αυτοί που έχουν παραλάβει τα πρόστιμα, τα ειδοποιητήρια δηλαδή για τα πρόστιμα, εάν διαπιστώνουν κάτι τέτοιο, θα κάνουν, να έρχονται να κάνουν ένσταση στην πολεοδομία, να μας λένε το καθεστώς που υπάρχει σήμερα, και εκείνοι όμως που δεν έχουν πάρει, που δεν τους έχουν επιδοθεί τα πρόστιμα, και έχουν κάνει τακτοποίηση, να έρχονται να ενημερώνουν το φάκελο ότι έχει γίνει τακτοποίηση, έτσι ώστε και η πολεοδομία να μην ταλαιπωρείται, να τους ειδοποιεί και εκείνοι να έρχονται και να καταλογίζονται τα πρόστιμα, και για εκείνους να έχουν ενημερώσει το φάκελό τους. Μάλιστα. Λοιπόν, τις κρατάω τις πληροφορίες αυτές, γιατί είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος αυτή την ώρα ενδιαφέρεται, τρέχει, ρωτάει τι, πώς, γιατί να γίνονται. Και σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια και για τις πληροφορίες. Είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο τρέχει. Να δούμε και ποιες είναι οι απαντήσεις που θα έρθουν από την Αθήνα, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαστε σε αναμονή των απαντήσεων. Εμείς το προσπαθούμε, ο Δήμαρχος... Σίγουρα. Επαναλάβουμε άλλη μία φορά ποιο είναι το ζητούμενο και τι περιμένουμε από την Αθήνα και γιατί έχει γίνει αυτή η αναστολή αποστολής προστίμων στα αυθαίρετα αυτή την ώρα. Ναι, την ένταξη, την επανενεργοποίηση του νόμου, ώστε να μπορούν να ενταχθούν στην τακτοποίηση η κατηγορία 5, που είναι τα εξ ολοκλήρου αυθαίρετα ή αυτά που έχουν υπέρβαση οικοδομικής άδειας πάνω από 40%. Μάλιστα. Λοιπόν... Κατηγορία 5 είναι γνωστή και στο Σύλλογο Αυθαιρετούχου που διάβαζε προχθές μια συνέντευξη, και στον κόσμο και στους μηχανικούς είναι γνωστή. Εμείς προσπαθούμε να επανέλθει ο νόμος που καταργήθηκε
τα προηγούμενα χρόνια, στο σύντομο παρελθόν. Ωραία. Είπατε ωστόσο ότι παρά τις κινήσεις που έχουν γίνει, ακόμα και με τις ερωτήσεις των βουλευτών, ότι δεν υπάρχει προς το παρόν απάντηση. Οπότε δεν ξέρουμε και πότε μπορεί να δοθεί αυτή η απάντηση, που μπορεί να είναι από το αύριο ή μπορεί να είναι μετά από ένα, δύο, τρεις ή πέντε μήνες. Νομίζω ότι ετοίμαζαν ένα νομοσχέδιο από το ΙΠΕΚΑ, ετοιμαζόταν, αυτό όμως είναι από πληροφορίες. Με κάποια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας το ξαναβλέπουν νομικά. Ενδεχομένως να είναι εκεί, ενδεχομένως να βγει κάτι άλλο. Δεν είμαι σε θέση όμως να γνωρίζω. Μάλιστα. Έχει να κάνει ενδεχόμενα με αυτά τα οποία ετοιμάζονται, σε ό,τι έχει να κάνει με εκείνους οι οποίοι έχουν ακίνητα και να θέλουν να το βάλουν όλο μαζί σε μία κατηγορία, αλλά με εξειδικευμένη την κάθε περίπτωση σε ό,τι έχει να κάνει με την αντικειμενική αξία, την ειδική έκπτωση 80% επί της αντικειμενικής αξίας για ακίνητο που καλύπτει στεγαστικές ανάγκες πληθυσμιακών ομάδων πριν το 1964 και βρίσκεται μέσα με δημόσιους χώρους ενδεχόμενα, να το πάνε όλο μαζί. Νομίζω, κυρία Δουλγεράκη, ότι λέτε το διάβασα και εγώ προχθές το σχέδιο νόμου που ετοιμάζεται για τα καταπατημένα του δημοσίου. Ναι. Και είπα μήπως θέλουν να το κάνουν και εκεί όλο μαζί, δηλαδή να τα εντάξουν όλα μαζί. Δεν μπορώ να ξέρω. Από ό,τι διάβασα είναι μόνο για τα καταπατημένα του δημοσίου. Τώρα διαπιστώνουν ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό, αφού το δημόσιο δεν είχε ενεργοποιηθεί όταν έπρεπε, που και εμείς στο Δήμο το έχουμε αυτό το πρόβλημα με τα καταπατημένα. Είχε γίνει μια προσπάθεια στο παρελθόν. Μάλλον θα επανέλθουμε και εμείς σε αυτή την προσπάθεια, θα συνεννοηθώ με το Δήμαρχο. Είναι πληροφορίες αυτές για αυτό το σχέδιο νόμου. Θα δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε και γι' αυτό το θέμα θα τα ξαναπούμε μόλις έχουμε κάτι συγκεκριμένο στα χέρια μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας, κυρία Αρχοντάκη. Καλημέρα.